μόνο η ΑΕΚ διαθέτει ποιοτικούς παίκτες, γιατί ο ίδιος μάλλον τα λέει στους παίκτες του. Στα αποδυτήρια δεν θέλει να τα πει δημόσια. Θα τα δείτε όμως, φαίνονται και από τα στιγμιότυπα κάποια πράγματα για αυτά τα νέα παιδιά του Γιώργου Χατζάρα και πόσο πλέον πρέπει να θεωρούμε μικρομεσαίο το εγάλιο. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε χθες στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χατζάρας από ό,τι μου λέει ο Θοδωρής Ακάλωστος, έξαλλος έβαλε τις φωνές στον Κώστα Παπαδόπουλο. Break. Προσπαθεί με το χλωρό να γυρίζει το σούτ από τον Ουάκα. Λάκης. Ο Μπάκεβιτς τον είδατε λίγο πριν. Ανήσυχος βέβαια, σωμαίνει το 0. Ζαγοράκης, πολύ ωραία ενέργεια ατομική. Ζαγοράκης πατάει στον Νικολαίδη που φέρνει την μπάλα πλάγια στο δεξί κουλ. Το παρθενικό κουλ της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα από τον μόνιμο εκτελεστή της, τον Ντέμι Νικολαίδη, που σκοράρει στο 21ο λεπτό. Δείτε εδώ. Πόσο όμορφα περνάει ο Ζαγοράκης. Στιγμή που πιέζεται πια από το Μεϊδάνι, αφήνει στον Νικολαίδη. Αυτός κόβοντας την μπάλα δεξιά, βιάζει τον Παπουτσί και τη στέλνει στην δεξιά γωνία του Σιντιμπέ, που πλέον δεν μπορούσε να κάνει και κάτι. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0. Θεωρώ ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Το έκανε το πολύ καλή ομάδα. Είχε ευκαιρίες, είχε και ΑΕΚ ευκαιρίες. Οπότε το ισοπαλίο νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Έπαιξε ανοιχτά το εγάλαιο και είναι προς τιμήν του. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι περνάει και κοιτάμε τα επόμενα. Έχουμε και ένα σημαντικό παιχνίδι την Τετάρτη. Συγχαρητήρια στο εγάλαιο. Φάλτσο εκεί που έβγαλε ο Μεϊδάνης, το σουτ δυνατό από μακριά του Ζαγοράκη. Μπάλα φεύγει out. Πολύ ωραία παλιά του Ζαγοράκη, δεν υπάρχει offside. Κατεβάζει ο Λάκης, βγαίνει έξω από την περιοχή του Σιντιμπέ για να τον προλάβει. Όπως είναι ο απόκτημα είναι και ο Μιχάλης ο Χατζής, ο 24χρονος μέσος από τον Απόλλωνα, που και αυτός κάθεται στον πάγκο. Λάκης που φεύγει τώρα, πολύ επικίνδυνα για το δεύτερο γκολ, πλασάρι, μπάλα φεύγει έξω. Βάγκα. Σκοπελίτης, πολύ ωραίο γύρισμα για το Φωτάκι, που είναι στην περιοχή με χώρο. Το σούτ του στην κίνηση, πάρα πολύ άστοχο. Και σε πολύ καλό σημείο με το Μεϊδάνι να είναι εκεί κοντά, να του πατάει ο Παπουτσής. Το σούτ του Μεϊδάνι, εκπληκτικό γκολ για το εγάλαιο. Πολύ ωραίο γκολ από την αριστερή πολίτα του Δημήτρη Μεϊδάνι, που φέρνει το παιχνίδι στα ίσια στο 40. Α, λοιπόν, αυτό που λέγαμε ότι ήταν σε πολύ καλό σημείο το φάουλ που κέρδισε η γηπεδούχος ομάδα, ο Μεϊδάνης, αφού του έστρωσε ο Παπουτσής και παρότι βγήκε παίκτης ΑΕΚ γρήγορα, νομίζω ο Αγοράκης που είχε κάνει το φάουλ, βγήκε γρήγορα για να κλείσει το οπτικό πεδίο. Εδώ δείτε το σουτ του Μεϊδάνη, να απολύτω με τα αριστερό. Ο σκόρερ ήταν αμυντικός και αυτός που έδωσε το σύνθημα της καλής πορείας για φέτος. Όχι, όχι. Εγώ απλώς κάνω το καθήκον μου. Κατάφερα να εκμεταλλευτώ μια σημαίνη παλιά και πιστεύω ότι το εκμεταλλεύτηκα πλήρως. Η ομάδα έδειξε τις πραγματικές δυνατότητες και φέτος θα είναι μια άλλη ομάδα. Θα την υπολογίσει και ο κάθε αντίπαλος. Όταν λες άλλη ομάδα, γιατί πέρσι το εγάλαιο έπαιξε καλά και με όλες τις μεγάλες, σε εισαγωγικά ή χωρίς η λέξη, του ελληνικού ποδοσφαίρου, σώθηκε εύκολα. Φέτος. Φέτος με τις μεγάλες ομάδες μπορεί να παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχαμε το αποτέλεσμα. Φέτος ξεκινήσαμε με μια πολύ μεγάλη ομάδα, την ΑΕΚ. Φέραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι ανάλογη. Ο χλωρός στο Φωτάκι, αυτός έβγαλε για τον Ετουσέη. Σέντρα που περνάει, το σουτ μονοκόμματο του Άγκα με το αριστερό πόδι. Κρέικ. Τσάρτας, πάρα πολύ έξυπνο γύρισμα με το κεφάλι στον Νικολαίδη. Αυτό στην περιοχή ξεφεύγει. Πάτα ο Νικολαίδης που κάνει τα πάντα, στρώνει πίσω από το Λάκη. Καταπληκτική ενέργεια του Νικολαίδη, κακό γύρισμα και εκπληκτική απόκριση. Τώρα για να δούμε του Σιντιμπέ. Δεν έχει βγει ακόμα η μπάλα και μπλοκάρει ο goalkeeper του Εγάλου από την βολίδα του Σαγοράκη. Τσάρτας. Παλιά του Ζαγοράκη, φεύγει ο Γιωργάτος. Σουτ του Τσάρτα, έξω ΣΥΡΙΖΑ η μπάλα. Πολύ καλός. Για να δούμε τώρα το φάουλ με τον Στεφανούς. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο Μαλαδένης με το κεφάλι, κατεβάζει ο Φωτάκης, ψάχνει για το σουτ, το κάνει. Καλό σουτ δοκάρι. Οριζόντιο δοκάρι, πολύ καλή στιγμή για το εγάλαιο. Ίβιτς. Το Μεϊδάνι, πολύ δύσκολη και καλή σέντρα. Μαλαδένης που θέλει να κάνει το εναέριο βολέ. Την μπάλα φεύγει άλλο. Το κόρνερ λοιπόν για το εγάλαιο. Για να δούμε την κεφαλιά από καλό σημείο του προθυμένου Μεϊδάνη, παραλίγο να σκοράρει για δεύτερη φορά σήμερα. Υπάρχει και ο χλωρός μπροστά, ανεβαίνει και ο Φωτάκης. Περνάει το Ζαγοράκι ο Αγρίδης. Σταματάει στο break, στρώνε την μπάλα πίσω σου του Φωτάκη μακριά. Σεντένο τώρα με τον Θοδωρή Ζαγοράκη.
μπάλας προς το σεντέρνο, έρχεται ο Ίβιτς που βγαίνει πρώτος. Περιμένει την κίνηση του Τσάρτα. Θέλει να περάσει τον Νικολαίδη εκεί με στη φωτιά. Ο Ίβιτς που βγαίνει προς τα και χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και δύο ομάδες μπορούσαν να κερδίσουν σήμερα. Έτσι όπως ήταν το παιχνίδι. Εγάλα έπαιξε ανοιχτά όπως και εμείς και δύο ομάδες πήγαν για νύχη. Και σας αφήνει αντίπαση διαφορετική. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που επιτέλους κατορθώνουμε όχι μόνο να κρατάμε τις εντυπώσεις αλλά να παίρνουμε και ένα πολύτιμο βαθμό από μια ομάδα που προσωπική μου άποψη είναι, θα είναι μία από τις τρεις οι οποίες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και το εύχομαι αυτό στο φίλο μου τον Ντούσκο. Και για μας ξεκίνησε η πρεμιέρα με το δεξί, έστω εάν αυτός ο πόντος δεν είναι τρίποντο αλλά είναι πόντος. Για μας είναι πολύ μεγάλος, είναι ένας ιστορικός πόντος. Σαν τέτοιο τον κοιτάμε και νομίζω ότι μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.